Όταν συμφώνησες να με βοηθήσεις να μεγαλώσουμε τον Λουκά μαζί, βασίστηκα πάνω σου. Του τη Μαρία. Τι? Σε πόσες μέρες παίρνει άδεια πώλησης ο φίλος σου? Σε 3 μήνες. Θα το πεις μετά. Δεν το θες στη Σκοπιά με γεμισμένο όπλο να σκέφτεται την κοπέλα του να παίρνετε με διάφορους. Λίλα, λέει γιατί θες πνίγομαι. Βρήκα αυτό το κινητό στο μετρό. Είναι της φίλης σας? Την ηλίθεια. Ξέχασε το κινητό της στο μετρό. Τι είναι αυτό? Είναι μια πρόσκληση για ένα πάρτι το βράδυ που είμαι καλεσμένος. Αν δεν έχεις κάτι καλύτερο να κάνεις, παίρνω μια βόλτα. Όταν ήμουν μικρή, μου άρεσε να κυνηγάω το ουράνιο τόξο. Νόμιζα ότι θα το πιάσω, αλλά ποτέ δεν τα κατάφερνα. Μέχρι που κάποια στιγμή σκέφτηκα. Τι αξία έχει να κυνηγάς έναν υπέροχο φωτεινό δίσκο με χρώματα, άμα δεν μπορείς να τον πιάσεις τα χέρια σου και να παίξεις μαζί του. Και μετά, η κακιά μάγισσα έδωσε στη Χιονάτη το δηλητηριασμένο μήλο. Γιατί? Τι γιατί? Γιατί ήθελε να είναι η πιο όμορφη σε όλο το βασίλειο. Γιατί ήθελε? Πού να ξέρω, Βελουκά μου, εγώ το γράφω το παραμύθι. Είσαι μεγάλη, οι μεγάλοι τα ξέρουν όλα. Θεωρία νούμερο 102. Ένα από τα χειρότερα πράγματα στα παιδιά είναι ότι έχουν απορίες. Για τα πάντα. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν είσαι γονιός, για να διαβάσεις ένα παραμύθι, πρέπει να έχεις δοκτορά στην ψυχανάλυση. Λουκά μου, οι μεγάλοι δεν τα ξέρουν όλα. Ποιος το είπε αυτό? Η μαμά του Γιάννα και τα ξέρει όλα. Φαίνεται πως εσύ δεν διάβαζες στο σχολείο και δεν ξέρεις τίποτα. Είδες πουθενά την κίτρινη φούστα μου? Όχι, πού να τη δω? Δεν ξέρω, μπορεί να την πήρες να τη φορέσεις. Ο μόνος λόγος για να πάρω τη φούστα σου, Λίλα μου, θα ήταν για να την πετάξω. Τελικά ξέρεις που είναι ή όχι? Ποιος, η μαμά μου δεν ξέρει τίποτα. Ωραία, τότε να πάρουμε τη μαμά του Γιαννάκη που τα ξέρει όλα. Να την πάρουμε. Τι σχέση έχει η μαμά του Γιαννάκη με την κίτρινη φούστα μου? Δεν ξέρω, Λίλα μου. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με τις φούστες σου. Προσπαθώ να λύσω τα ψυχολογικά της μητριάς Χιονάτης. Να πάρουμε τη μαμά του Γιαννάκη. Τι πρόβλημα έχετε? Προσπαθούμε να βρούμε γιατί η μητριά της Χιονάτης ήθελε να είναι πιο όμορφη σε όλο το βασίλειο. Εύκολο. Γιατί χειροτευτεί τον κυπουρό του παλατιού και δεν ήθελε να τη σοφάει Χιονάτη. Άμα με θέλει τίποτα άλλο, είμαστε μέσα. Ετοιμαζόμαστε για το πάρτι. Είδες, μέχρι και η Λίλα το ξέρει. Τι λες, βρε Λουκά μου. Ψέματα το έκανα. Από το μυαλό της το έβγαλε τώρα. Δεν πειράζει. Εγώ σ' αγαπάω και ας μην είσαι έξω. Αμαλτίζει μάγερα. Τέλος πάντων. Τέλος και άλλο λόγια. Όπα. Όπα ρε φίλοι. Τι ψάχνεις ρε? Περίμενε τα κλειδιά. Στο χέρι τα έχεις. Αυτά είναι για τον παππί. Καλά, αλλού έχεις τον παππιού, αλλού του σπιτιού. Αν χάσεις τα κλειδιά τον παππί, πας τα από σπίτι ρε. Σπιτόγατος. Αυτά δεν είναι τα πράγματά σου? Ναι. Και τι κάνουν εδώ έτσι? Βγήκα να πάρουν αέρα. Πού να ξέρω, ρε Μπιλί! Κρύψου, διαλυτές! Όπα! Όπα ρε παιδιά! Όπα ρε παιδιά! Τι κάνετε εδώ? Αυτά είναι τα πράγματά μου! Δεν ξέρω, ρε φίλε. Εγώ εργάτη σήμερα. Μερικά με το ερθαρό, την ιδιοκτήτρια. Κυρία Γιώτα, τι κάνετε?
Φώτη, με εδώ και ένα μήνα σε έχω ειδοποιήσει. Είχαμε πει αρχές του μήνα, θέλω να μπει η κόρη μου. Ναι, με είχαν συνέχεια υπηρεσίες, κυρία Γιώτα. Δεν προλάβει να ψάξω για διαμέρισμα. Και η κόρη μου σε δύο μήνες παντρεύεται και πρέπει να φτιάξει το σπίτι της όμως. Ωραία, και θα μου πετάξετε τα πράγματα στον δρόμο. Στην αποθήκη θα τα βάλουν και όποτε θες τα παίρνεις. Προσοχή στους τοίχους, θα δρυμάξετε τις σοφάδες. Όχι ρε, όχι ρε, παιδιά, αυτά μου έλειπε τώρα. Μπίλη, σήκω, δεν είναι διαρρήκτες, ρε. Σήκω, τι κάνεις εκεί πέρα. Βολεύτηκα. Προσοχή! Άρε, ψαράκα. Τι έχουμε εδώ, κάμπινγκ. Ωραία φάση. Έδεσε η συντάγη. Λυπάμαι, φίλε, το ξενοδοχείο έκλεισε. Γιατί? Γιατί? Γιατί με πέταξαν έξω, ρε φίλε, γι' αυτό. Πλάκα κάνεις, κι εγώ που θα μείνω. Περιστερό που λέει, ξέρεις κάτι. Το μόνο που δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι που σκατά θα μείνεις εσύ το βράδυ. Δεν μιλάς σωστά. Ο χοντρός τι στο διάλογο κάνει, μετράει το πάτωμα. Ποιο λέει χοντρό? Εσύ ποιον λες? Ρε φίλε, το καταλάβω, σου είπα. Δεν έχω σπίτι, ρε. Δεν πας σε κανένα άλλο να το φορτωθείς. Αν είχα πιστεύει ότι εδώ θα ήμουν. Εμείς οι δυο πάμε πακέτο. Δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Κατάλαβε το. Ναι, γεια. Τα αγόρια πήραν κανένα τηλέφωνο. Ποια αγόρια? Ο Μπίλης και ο Φώτης, παιδάκι μου, πήγαμε για καφέ. Α, εμένα όχι. Ξεκόλα πια με αυτήν την κοκάρδα. Δεν είναι κονκάρδα. Κι αν δεν με θυμηθεί. Ποιος? Ο Χάρης. Του πέταξε κινητό στο κεφάλι, ξεχνιούνται τέτοιες επαφές. Λες. Αν δεν σε θυμηθεί, θα του δείξει τα ράματα σου. Βρήκε και θα του πει: τα βλέπεις αυτά? Εγώ στα έκανα. Τι πώς να κάνουμε κατάληψη. Καλή ιδέα. Ένα τσικ να κάνει ο χοντρός, τον φράζει το διάδρομο. Ναι. Ναι. Να σου πω κάτι, ρε φίλε, εσύ γιατί κάθεσαι ακόμα εδώ, σε πληρώνει κάποιος για να μου σπάσει τα νεύρα. Θα μου πληρώσει ξενοδοχείο. Γιατί έχω στρατό που δεν ξαναγυρίζω. Φίλους δεν έχεις. Τι λέω. Και να έχεις, μάλλον θα τους έχεις σκοτώσει. Έλα, ρε Περιστερόπουλε. Έτσι επικοινωνούν στη χώρα σας. Λοιπόν, μαγκές, δεν ξέρω τι θα κάνετε, αλλά πρέπει να μου βρείτε σπίτι. Στου χοντρού θα μείνω, στη Μαρία θα μείνω, ποσός που με ενδιαφέρει. Πες μου που θα μείνουμε, γιατί έχω αρχίσει και νιστάζω. Μου πάει αυτή η σκιά? Όχι, παιδί μου, σου μικραίνει το μάτι. Μια πιο νυχτόχρωμη βάλε. Κι αν ο Χάρης είναι ο άντρας της ζωής μου, θα το καταλάβω? Κι αν εγώ το κατάλαβα. Αυτός θα το καταλάβει? Μπορείτε να κάνετε λιγότερη φασαρία. Ε, καλά, μιλάμε. Δεν σπάμε και πιάτα. Συγγνώμη, θα μιλάμε πιο σιγά. Μπορώ να σου πω εσένα έξω? Ρε παιδάκι μου, σήμερα τη γνώρισες και την καλείς στο σπίτι. Γιατί ρε Ράνια, σου φαίνεται εγκληματίας η κοπέλα? Γιατί σε αυτό το σπίτι μεγαλώνουμε παιδί. Του αρκεί που το μεγαλώνουν δύο τρελές, δεν χρειάζεται να γνωρίσεις κι άλλες. Μια χαρά είναι η Κατερίνα. Να είχαμε βγει 3-5 φορές, να τη γνωρίσω, να τη φέρεις και από το σπίτι. Αλλά μου την καλείς έτσι ξαφνικά, χωρίς καν να με ρωτήσεις. Εντάξει, συγγνώμη! Είχε πελαγώσει η καημένη, της αρέσει αυτός ο γκόμενος και δεν είχε τίποτα να φορέσει. Κι εγώ κάτι χρόνια να πάω σε πάρτι, ενθουσιάστηκα. Δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι θα σε ενοχλούσε. Και σου έχω πει χίλιες φορές δεν θέλω να λες βλακίες στο παιδί. Δεν είπα βλακίες. Α, ναι, και όλη η κόντρα της Βασίλισσας με τιονά ήταν για τον κυπορό του παλατιού. Να ειδοποιήσουμε τον Disney να βγάλει το 2. Ωραία, θες να μου φωνάξει τίποτα άλλο? Τελειώσαμε. Όχι, αυτά ήταν. Ωραία, πάω να ετοιμαστώ. Θυμάσαι ότι αύριο πρέπει να πάω στο Λουκά στο παιδικό? Το θυμάμαι. Κανόνισε να ξενυχτεί σήμερα και να χάσει ο μικρός στο σχολείο του. Να σου πω, έχω κάτι χρόνια να πάω σε πάρτι, έτσι. Μη μου το βγάλεις ξινό. Δεν θέλω να στο βγάλω ξινό, θέλω να είσαι εντάξει υποχρεώσεις σου. Δεν κατάλαβα. Δεν είμαι εντάξει υποχρεώσεις μου, έχεις παράπονο. Όχι. Ε, τότε τι με πρίζεις? Άκου, ξέρω ότι έχασες την προαγωγή και εγώ έχω νεύρα που έχασα την οντισιόν, αλλά δεν τα βγάζω πάνω σου. Ίδιο πράγμα η προαγωγή μου με την οντισιόν σου. Α, άστο για θα ξαναμαλώσουμε, πάω μέσα. Δεν πάμε πουθενά. Φιλάκου, να δεις, εγώ τώρα σχολάκι θέλω να πάω σπίτι μου. Το καραπέδο μεταφέρουμε στην αποθήκη, έστω και με εσάς πάνω. Είστε σίγουροι? Το χοντρό δεν υπολογίσατε? Άντε ρε παιδιά, σηκωθείτε τώρα. Δεν φταίει σε τίποτα. Ο άνθρωπος θέλει να πάει σπίτι. Κρίμα και θα βολευτεί. Εγώ λέω να μείνω. Δεν με έχουν πάει βόλτα ποτέ με καναπέ, ξέρεις. Όπως νομίζεις, θα το πάμε. Άσε, καλά, πάλι γαρού. Το έχετε.
Άρε λαβδάκι, ωραίο είναι! Θα σας βάζω να μου το κάνει στο στρατόπεδο! Αν σου δώσουμε κάτι παραπάνω, να το κλειδώσουν στην αποθήκη. Κοίτα τον, ίδιος η Elizabeth Taylor στην Κλεοπάτρα. Κάτω, κάτω, άσε με κάτω, άσε με! Λίγος η Elizabeth! Τι μάμα φλίκος! Απ' χτυπήσεις τα πως μέσα! Τον αφήστε! Ηρεμήστε ρε! Ηρεμήστε ρε! Ηρεμήστε ρε! Ρε κάτσε! Ας το δάρε! Δεν αγαπούσε την κόκκινη σκουφίτσα η μαμά της. Πώς, φυσικά και την αγαπούσε. Και τότε γιατί την άφησε να πάει στο δάσος αφού ήξερε ότι ήταν επικίνδυνα. Άκου Λουκά μου, θέλω να βρεις ένα παραμύθι που να μην έχεις καθόλου απορίες. Ναι! Το κινητό σου. Ναι, έλα. Για χάζευε εδώ φωτογραφίες. Μπράβο. Για πες, κούκλες. Αμέ, η Μπάρμπι τροτέζα. Εγώ πάω να τα βγάλω. Κάτσε εκεί που είσαι, παιδάκι μου. Σου έχω πει χιλιάδες φορές, μην τρομάζεις τους καλεσμένους. Ναι, Κατερίνα μου, δεν το είπα για σένα, εσύ είσαι μια χαρά. Ευχαριστώ. Γεια μας, Λουκά μου. Σ' αρέσουμε. Καλές. Άντρα μου, εσύ. Είναι ο άντρας της ζωής μου. Με αυτά που κυκλοφορούν εκεί έξω, μάλλον έκανες καλή επιλογή. Δεν θα το σηκώσεις. Δουλειά, δεν το σηκώνω. Λοιπόν, φεύγατε εσείς, βιαζόσασταν, πάμε, όρθιες. Μπράβο, πάμε. Πολύ επίμονος ο συνεργάτης. Ναι, 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 λοιπόν, φεύγατε. Άντε, καληνύχτα, κορίτσια, πάμε. Καληνύχτα, ωραίες είστε κουκλές, πάμε. Τσουπ τσουπ, πάμε, γρήγορα σβέλτα. Ναι, Μαρία μου. Εντάξει, Μαρία μου, καταλαβαίνω. Όχι, εντάξει, θα μείνω στον πύλη. Έγινε. Γεια. Σ' αγαπώ. Μπορώ να μείνω σε σένα. Εσύ ναι. Αλλά άμα φέρεις και αυτόν, η μάνα μου θα φρικάρει. Όχι, δεν θα έρθει. Απλά πρέπει να βρω έναν τρόπο να τον ξεφορτωθώ, γιατί δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έλα, Μαρία. Άλλαξε γνωμή. Ποια Μαρία καλή. Η Λίλα είμαι. Γεια σου, Λίλα. Τι κάνεις? Καλά, τι θα κάνετε, θα έρθείτε στο πάρτι. Μπα, δεν το βλέπω, μόλις μου κάνανε έξωση. Κάτι πρέπει να κάνω. Έξωση? Υπέροχο! Ναι, πάρα πολύ ωραίο. Και ένας φίλος μου τράκαρε. Θες να το βάλεις τηλέφωνο να του πεις συγχαρητήρια? Σταμάτα, ρε, νοικιάζει το διαμέρισμα δίπλα μας. Να έρθεις να το δεις, να γίνουμε γειτονάκια. Βέβαια είναι λίγο μικρό. Εντάξει, μικρό ας είναι, ακριβό να μην είναι. Δεν ξέρω, δεν νομίζω. Λοιπόν, άκου να δεις. Θα σου στείλω το τηλέφωνο της τύπης σας που τον νοικιάζει και συνονίστε μεταξύ σας, εντάξει? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πες ότι είσαι τυχερός που με γνώρισες. Είμαι τυχερός που σε γνώρισα, Λίλα. Ωραία, τώρα που σου βρήκα διαμέρισμα, θα έρθείτε στο πάρτι να το γιορτάσουμε. Τι θα κάνουμε, ρε, θα πάμε στο πάρτι? Μπα, δεν μου για πάρτι, έχω δουλειά στο ΜΑΚ. Έλα, Λιλάκι, τι κάνεις, μωρό μου? Φέρ' το δώρο, φέρ' το δώρο. Ποιος είναι? Περιστερόπουλος. Περιστερόπουλος, Δεν μου λες Περιστερόπουλε, πότε θα πετάξουμε παρέα? Οπότε γουστάρεις, μωράκι μου. Ακόμα με τα παιδιά μιλάς? Άσε με. Δώσ' το, έλα, άσε τις κοπέλες. Και δεν μου λες αυτό το παρτάκι που άκουσα, πού γίνεται? Ωπα, κάτω. Έλα, μπράβο. Θα μου διαβάσει ένα τελευταίο παραμύθι? Όχι άλλο, Λουκά μου, προς Θεού. Η Μανούλα είναι εξαντλημένη. Εσύ γιατί δεν πήγες στο πάρτι? Γιατί θέλω να μείνω εδώ μαζί σου. Καλά έκανες. Ξέρω τι γίνονται στα πάρτι των μεγάλων. Φιλούνται και μετά παντρεύονται. Ναι, ξέρω σίγουρα 30 γυναίκες που μπορούν να σε διαβεβαιώσουν ότι δεν γίνεται έτσι ακριβώς στα πάρτι των μεγάλων. Κι αν η Λίλα παντρευτεί, θα μας παρατήσει? Άκου, Λουκά. Εγώ, εσύ και η Λίλα είμαστε οικογένεια. Κατάλαβες? Και δεν θα μας παρατήσει? Δεν θα μας παρατήσει. Έχουμε κάνει συμφωνία. Ωραία, γιατί μετά ποιος θα με παίρνει από τον παιδικό σταθμό? Ναι, καλά, αυτό μπορώ να το κάνω κι εγώ. Και τότε ποιος θα μου γράφει τα ραβασάκια για τις μαθητριές μου? Όχι. Αυτό θα πρέπει να το κάνει η Λίλα.
με τα μάτια τελείως. Έλα! Τι κάνω, μαλακαρά, να θα μας κάνεις! Πού είναι οι φίλες σου! Ρε, δεν ακούω! Έχω πάθει ζημιά! Οι φίλες σου, λέω! Δεν πειράζει, αγόρι μου, ας μην άκους μάτια, να για βλέπεις τα κομμένα, ρε! Τι! Πάμε για κανένα ποτό! Che ci fai qui? Ciao, come va? Wow, quant'è? $46. Dio, ma stai... Accidenti! Che fine hai fatto? Sono contenta di vederti. E così ci sei riuscita? Cosa? Sei giornalista, eh? No, è bello, fa piacere, è quello che hai sempre desiderato. Sono molto contento per te. Sono contento, credi? Είμαι, πρέπει να σε δω. Φύγε, θα τα πούμε αύριο. Θα χτυπάω το κουδούνι μέχρι να κατέβεις. Μην ξαναχτυπήσεις. Κατεβαίνω. Μαμά, ποιος είναι? Κανείς, Λουκά μου, λάθος κάνανε. Μήπως παράγγειλες πίτσα και δεν θέλεις να μου δώσεις? Όχι, μωρό μου, στορκίζομαι. Πάμε γρήγορα στο κρεβατάκι να κοιμηθούμε. Καλά. Μην ξαναχτυπήσεις το κουδούνι, δεν ξέρω κι εγώ τι θα κάνω. Πουθενά δεν τον βλέπω! Λες να μην ήρθε! Λίλα! Λίλα, λέω! Sorry, αφαιρέθηκε. Λοιπόν, φώναξα να ψάξω από την άλλη μεριά. Μπράβο, πήγαινε σίγουρα, φώναξε σε προμετώ. Γιατί, τι έγινε? Πάω να βρω αυτόν τον τύπο εκεί που με κοιτάει. Αυτό με το ροζ, το μπαρ. Καλά και θα πας εσύ να του μιλήσεις. Γιατί αν δεν πάω εγώ θα έρθει αυτό. Ναι, αλλά δεν ξέρω, έτσι κατευθείαν. Δεν πρέπει πρώτα να φλερτάρετε λίγο. Ωραία, με κοίταξε, φλερτάραμε. Πάμε στο παρασύνθημα. Τι έτσι στην ψύχρα. Στην ψύχρα κολλάει το σίδερο, πάει. Πάει. Δεν θα το ξανακάνεις ποτέ. Το κινητό ήταν κλειστό και σταθερό, δεν μου έχεις δώσει. Και προφανώς δεν έπρεπε να σε αφήσω να μάθεις ούτε τη διεύθυνση. Συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω. Δεν αντέχω άλλο όμως, Ραμία. Εδώ μένω, το καταλαβαίνεις. 2 λεπτά να σου μιλήσω και θα φύγω. Κατά πόσο γρήγο είσαι? Έχω πολύ καιρό να βγω. Oh,
κάνεις ρε, τρελάθηκες! Μ' ακούς! Ναι ρε φίλε, τώρα σ' ακούω! Είδες, έπιασε! Μου το είχε κάνει ο παππούς μου την πρώτη φορά που μπήκα σε αεροπλάνο και είχε πιάσει! Ας έπαιρνε όλη σου η οικογένεια, ε! Αυτό εξηγεί πολλά! Να σου πω, οι φίλες σου πού είναι? Δεν ξέρω, εγώ θέλω να φύγω τώρα! Κάτσε ρε, πού πας! Γνώριζε μου τις φίλες σου και μετά τι κάνεις! Ρε περιστερό που λέτε μπορείτε να προδόθεις σε κανέναν άλλον, μου έχεις σπάσει τα νεύρα! Για γορίνα μου, όχι μη με πνευρίζεσαι αφού δεν το ξέρεις. Σου έχω αδυναμία! Κοίτα, μετά από εκείνο το western έχει γεμίσει ο τόπος γκέι. Βρες τις φίλες σου! Εγώ πάω να ρίξω μια ματιά εδώ τι παίζει. Μόνος σου είσαι εδώ! Με παρέα έχω έρθει γενικά, αλλά έχουμε χαθεί! Βασικά έπρεπε να είμαι με την κοπέλα μου, τη Μαρία! Α! Αλλά περνάει μια δύσκολη φάση και ήθελε να μείνει μόνη της! Α, έχεις κοπέλα! Ναι, τη Μαρία, τι σου λέω! Η Μαρία! Τι! Οκ, χάρηκα! Κάτσε να σου πω για τη Μαρία! Η Μαρία είναι βασικά... Ας πούμε αισθητικός, μανικιούρ, φτιάχνει νύχια και τέτοια. Κοίτα τα δικά μου, αυτή τα έχει φτιάξει, ούτε μια παρανυχίδα δεν έχω. Ναι, πολύ ενδιαφέρον, αλλά... Δεν κάνει μόνο νύχια, ρε εσύ. Είναι γενικά καλλιτέχνης. Ξέρεις, φτιάχνει τώρα και κολλάζ, ζωγραφίζει. Είπαμε, πολύ ενδιαφέρον, αλλά... Πούσε, έχει φτιάξει και μια αφίσα τόση και την έχω βάλει πίσω στην πόρτα. Όταν βγαίνω κάθε φορά τη βλέπω. Αλλά τη Μαρία δεν βλέπω. Άκου, Μιχαλή. Αυτά τα είχαμε πει από την αρχή. Εγώ έχω περιορισμούς. Έχω το γιο μου, έχω τη δουλειά μου. Δεν έχω χρόνο να δώσω σε μια σχέση. Είχαμε πει χαλαρά. Ναι, έτσι είχαμε πει, αλλά τα συναισθήματα αλλάζουν. Και εγώ έχω αρχίσει να σε ερωτεύομαι. Κακός! Μιχάλη, λυπάμαι. Αλλά... Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Εγώ δεν μπορώ περισσότερα. Δεν έχω περισσότερα. Και τι θα κάνεις, αυτή θα είναι η ζωή σου, η δουλειά και ο γιος σου. Δεν είναι τσιράνια. Όλοι χρειάζονται κάποιον για να μοιραστούν τη ζωή τους. Εγώ έχω. Τον λένε Λουκά και με περιμένει πάνω. Μπορείς τώρα να φύγεις, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, δεν μπορείς να μου το κάνεις αυτό. Έλα, έλα, Μιχαλιά, σε με, δεν θέλω. Έλα. Σε παρακαλώ. Δεν θέλω, είπα. Άσε με, παιδάκι μου. Άσε με. Είσαι εντάξει? Ναι. Μου φάνηκε ότι χρειάζεσαι βοήθεια. Εγώ όχι. Αυτό ίσως. Φίλε, σε πειράζει να φύγεις λίγο. Είχαμε μια συζήτηση. Μιχάλη, δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Ρανιά. Η κυρία είπε ότι δεν θέλει να μιλήσετε. Εσύ ρε φίλε, τι ανακατεύεσαι, την ξέρεις? Έχω τρόπους να σε κάνω να πονέσει χειρότερα από όσο φαντάζεσαι. Γι' αυτό φύγει όσο είναι ακόμα και εγώ. Θα σε πάρω τηλέφωνο. Μιχάλη, καλύτερα όχι. Γιάννης. Ράνια. Ευχαριστώ που προσφέρθηκες, αλλά όπως είδες τα κατάφερα και μόνη μια χαρά. Ναι, το βλέπω. Τι έγινε, το μίλησες? Ναι, τρεις φορές. Ο Χάρης τον βρήκες? Όχι. Τον βλέπω συνέχεια, αλλά δεν καταφέρω να τον μιλήσω. Κάθε φορά που πάω εκεί που τον είδα, αυτός έχει πάει παραπέρα. Παραπέρα? Ναι. Α, α, να, εκεί είναι. Εκεί. Να σου πω, πάω μαζί γιατί κάτι δεν κάνει σωστά. Έλα. Είδες? Στόπα, είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Νάθος, τώρα είναι εκεί. Να, δεν θα μου σπάσει σε μένα τα νεύρα αυτός. Πώς είναι.
σε το ουρανό τόξο! Πάτε, πάμε! Συγγνώμη που ανακατεύτηκα. Δεν πειράζει. Αν και ο Μιχάλης θα είναι επικίνδυνος. Ναι, μάλλον εκείνος φαινόταν να κινδυνεύει. Μάλλον. Αυτό συμβαίνει με όλους τους άντρες που σε γνωρίζουν. Ποιο? Αυτό, να βρίσκονται σε κίνδυνο. Σε όλους εκτός από έναν. Καληνύχτα. Άσε, θα πάω εγώ. Μπορώ και μόνη μου. Ξέρω. Δεν είναι γραφτό να τον συναντήσω. Τι να κάνω? Να πάω κόντρα στο πεπρωμένο? Κοίτα, εμένα γενικά μου αρέσει να πηγαίνω κόντρα στο πεπρωμένο, αλλά αυτή τη στιγμή πάνω τα πόδια μας. Κάνουμε ένα διάλειμμα. Τι, τον είδε? Όχι, το ρόλιο τόξο, το φάτι. Πάμε, πάμε. Μερικές φορές κάθομαι και την κοιτάζω την ώρα που κοιμάται. Δεν μπορείς να φανταστείς τώρα τι όμορφο πλάσμα είναι η Μαρία, ρε εσύ. Γεια σου, Φώτη! Πού είστε, ρε παιδιά, που χαθήκατε? Εμείς πάμε λίγο τουαλέτα! Αχ, καλά να περάσεις! Τώρα αυτές γιατί φύγανε τρέχοντας? Δεν ξέρω. Λες να ήτανε κάτι που είπα. Ο φίλος σου πού είναι? Ε? Ο φίλος σου. Α, δεν ξέρω, κάπου εδώ θα είναι. Γεια, τι γίνεται? Καλά! Πώς σε λένε? Πώς σε λένε? Νόντα! Χάρηκα! Έχει πιαστεί ο λαιμός μου να φωνάζω! Δεν είναι λίγο δυνατά η μουσική? Μα αυτός είναι ο στόχος, βρε Συφώτη μου! Σε κλαμπ είμαστε! Μα πώς επικοινωνούν εδώ μέσα οι άνθρωποι, ρε παιδιά? Για να πεις δύο κουβέντες πρέπει να καρίζεις. Δεν επικοινωνούν με τα λόγια, Φώτη μου. Αλλά με τι? Με το σώμα, με τα μάτια, με σφινάκια, με διάφορους τρόπους. Α, δεν ξέρω, εγώ είμαι καλός μόνο στα λόγια. Ελπίζω να μην αρχίσει να μας λέει πάλι για τη Μαρία. Παιδιά, με συγχωρείτε. Εγώ επικοινώνησα. Πάλι! Παιδιά, με συγχωρείτε, με καλή φύση. Τέλος πάντων, πήγαινε. Εγώ δεν νομίζω να τον βρω, μάλλον θα έφυγε. Επέξε έναν άλλον. Μάλλον ξεμείναμε δυο μας. Τώρα μπορούμε να μιλήσουμε ή να σου στέλνω σφινάκια? Θεωρία νούμερο 9. Ξέρεις ότι έχεις πάει σε ένα πολύ καλό πάρτι όταν ξυπνάς με φλικτούς πόνους όλο σου το κορμί και είσαι ένα τεράστιο hangover. Όλοι σου οι φίλοι είναι επίσης χάλια. Κανείς δεν έχει κοιμηθεί σπίτι του. Όχι, πώς κοιμήθηκα. Όχι, ρε γαμώτο. Όχι, ρε γαμώτο. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way. It's too late to say goodnight. Τι πια πάλι, ρε. Για καταστρέφουν τον κόσμο. Είσαι ντυμένος?
Ναι. Ευτυχώς. Κάναμε κάτι? Δεν θυμάμαι. Το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι είναι που τα πίναμε στο μπαρ. Ωρε μπέρδεμα. Πω. Light of hand and twist of fate. On a bed of nails she makes me wait. And I wait without you. With or without you. With or without you. Ουχ, ξύπνησες κιόλας. Δεν κοιμήθηκα. Πού ήσουν, α? Έξω. Έξω, ναι, έξω. Πού έξω? Σε ένα σπίτι. Λεγόμενο? Ναι. Δεν έχει ξυπνήσει ακόμα, έτσι? Όχι. Θες με ρώτησε αν θα μας αφήσεις. Τι? Πού του ήρθε? Δεν ξέρω. Μπορεί να διαστάθηκε κάτι. Τα παιδιά έχουν πολύ έντονη διάστηση. Τα παιδιά λένε ότι τους έρθει στο κεφάλι. Είσαι σίγουρη πως δεν το έχεις μετανιώσει? Τι να μετανιώσω? Όλο αυτό. Που συμφώνησες να με βοηθήσεις να μεγαλώσουμε το Λουκά μαζί. Εσένα όλη σου η ζωή ήταν πάρτι και γκόμενη. Και τώρα ξαφνικά είσαι κλεισμένη σε ένα σπίτι με ένα τετράχρονο και τη μάνα του. Το τετράχρονο δεν με πειράζει. Η μάνα του μερικές φορές όμως. Λίλα! Εντάξει, πλάκα κάνω, να μην κάνω λίγη πλάκα. Α, το κινητό μου. Ο Χομπίλη, τόσο πρωί. Ναι? Βρήκα το σκηνοθέτη σου. Ποιο σκηνοθέτη μου, παιδάκι, τι λες? Αυτό που κάνει ακρόαση για την ταινία, είναι ακόμα στην Αθήνα. Ε, και λοιπόν? Ξέρουμε ξενοδοχείο και αριθμό δωματίου. Πώς? Όλη νύχτα που εσείς γλεντάγατε στο μπαρ, εγώ έμπαινα σε όλα τα αρχεία των πεντάστερων ξενοδοχείων στην Αθήνα. Μπορείς να το κάνεις αυτό? Αν έχουν τα στοιχεία του στο δίκτυο, μπορείς. Για καλή σου τύχη, το ξενοδοχείο που μένει ο κύριος Ινισγκούντ έχει μπει στη χρυσή εποχή της ψηφιακής πληροφορίας. Δεν το πιστεύω ότι έκανες τέτοιο πράγμα. Όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει και τρόπος, δεν είπες? Εσύ έβαλες τη θέληση, εγώ τον τρόπο. Μπίλι μου, σε λατρεύω! Yes. Περίμενε, έχω και κακά νέα. Ο τύπος κάνει τσεκάτ σήμερα. Μάλλον γυρίζει Αμερική. Όχι! Δεν γίνεται να πάει Αμερική χωρίς να μου κάνει ακρόαση! Ποιος, παιδί μου, τι λες? Ο σκηνοθέτης της αμερικάνικης ταινίας. Έμαθα ο Μπίλι που μένει. Ρε Σιράνια, sorry, μπορείς να πας εσύ το Λουκά στο σταθμό? Μωρέ, εγώ τον πάω. Εσύ τι θα κάνεις? Θα πας να του χτυπήσεις την πόρτα και θα του πεις χαίρετε ή θα παίξεις την ταινία σας? Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, these vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. Γεια σας. Συγγνώμη, ξέρετε που μπορώ να βρω τον Mr. Ινισγκούντ? Κάθεται στο βάθος. Ευχαριστώ. Hello, my name is Lila. Hello, Lila. Nice to meet you. I am here to play you something. Δεν θα πας στη δουλειά σήμερα? Όχι, σήμερα θα περάσουμε όλη τη μέρα μαζί. Δεν θέλεις? Αν να γλιτώσω τον παιδικό σταθμό. Τι είπες βρε, αν να χαθείς μωρέ εσύ. Δεν θα έρθει η Λίλα? Δεν ξέρω, η Λίλα έχει κάποια δουλειά. Γιατί? Παίζουμε τόσο ωραία όταν έρχεται και η Λίλα. Το ξέρω, μωρό μου, αλλά η Λίλα έχει και τη δική της ζωή. Και μπορεί κάτι κάποια στιγμή να της τύχει, να πρέπει να φύγει για κάποιο διάστημα. Μα είπες ότι έχετε κάνει συμφωνία. Ναι, το ξέρω. Αλλά μπορεί, ας πούμε, να της τύχει να παίξει κάποια ταινία στο Hollywood. Δεν θες να πάμε να τη δούμε στο σινεμά? Όχι, προτιμώ να τη βλέπω στο σπίτι. Ναι, αλλά
Αν η Λίλα δεν παίξει την ταινία, δεν θα είναι ευτυχισμένη. Και εμείς θέλουμε οι άνθρωποι που αγαπάμε να είναι ευτυχισμένοι, έτσι δεν είναι? Ναι. Ωραία. Πάμε τώρα να κάνουμε τσουλούπρες. So, was I good? It was interesting. Oh, come on. It was better than interesting. You've got the passion, but you lack the technique. Oh, come on, Mr. Anniswood. I mean, the girl in the movie is always happy and having sex. I mean, that's me. I know I don't have the proper training, but aren't you looking for someone fresh? I know I can do this. Just because we're making a low-budget movie, it doesn't mean I can cast someone with no acting experience. I suppose fake orgasms don't count, huh? Okay, I'll tell you what. There's a smaller part that you could be really good at. Smaller? And safer. The character speaks only Greek, so even if you screw up, nobody would know it. But you have to come to LA and start acting lessons immediately. We start shooting in 5 months, so you'd have enough time to get the basics. 5 months? Starting next week. I thought you wanted this. I do. It's just, I have certain obligations here. Whatever. Maybe next time. No, wait, Look, I'm not sure I should be giving you this chance at all, but if you want it, you have to decide now. Θα το συζητήσουμε. Αρκεί να μην σε πιάσει πάλι η ιστερία. Πρέπει να θυμηθούμε αν κάναμε κάτι. Αν είχαμε κάνει κάτι, θα το θυμόμασταν. Και εν πάση περιπτώσει, μπορείς να χαλαρώσεις λίγο. Εγώ γιατί δεν κάνω έτσι? Εσύ είσαι ελεύθερη να κάνεις ό,τι θέλεις, ρε παιδί μου. Εγώ έχω μία σχέση. Αν έγινε κάτι μεταξύ μας, έχω απατήσει τη Μαρία. Ναι, αλλά μην το λες αν φταίω εγώ. Δεν είπα ότι φταίς εσύ. Λοιπόν, χαλάρωσε γιατί και εγώ δεν είμαι πολύ καλά. Δεν συμβαίνει συχνά στη ζωή μιας γυναίκας να γνωρίζει τον άντρα της ζωής της. Και εγώ εχθές αυτό το τρένο το έχασα. Λοιπόν, ας πιούμε τον καφέ μας και ας μιλήσουμε για άσχετα θέματα. Εντάξει, έχεις δίκιο. Σου είπα ότι η Μαρία ασχολείται με τη ζωγραφική. Όπα. Αλλαγή σχεδίου. Ας πούμε τον καφέ μας και ας μην μιλήσουμε καθόλου. Καλά. Φωτή. Δεν πήγες στη δουλειά? Όχι. Αφού δεν μου δώσαν την προαγωγή, χαίστηκα. Στα βγάλουν πέρα μόνοι τους για σήμερα. Αφήσαμε μια συζήτηση στη μέση, ε? Ναι. Κοίτα, Λίλα. Δεν θέλω να γίνομαι πιεστική. Εγώ έμεινα έγκυος. Μετά έγινε και το ατύχημα με τον Λουκά. Τι φτάζεις που σε έπλαξες όλα αυτά? Τι θες να σου πω, ότι δεν μου λείπει που ήμουν αρεμάλη? Μου λείπει. Αλλά με σένα και το παιδί έχω βρει άλλα πράγματα. Ξέμεινες με μένα, Κωνσταντακάτου! Δεν είμαι ότι καλύτερο θα μπορούσε να σας συμβεί. Αλλά είμαι εδώ για ένα μήνα. Αυτό είναι υπόσχεση ή απειλή? Και τα δύο. Τι έγινε με την ταινία? Τόσοι προσπαθούν. Εμένα θα παίρνανε. Δεν πειράζει. Αυτοί χάνουνε. You can't replace when you love someone, but it goes to waste. Could it be worse?
Τα πράγματα που ονειρευόμαστε για τη ζωή μας θυμίζουν το ουράνιο τόξο. Όσο και να προσπαθούμε, μερικές φορές δεν μπορούμε να τα φτάσουμε. Και τότε πρέπει να μάθουμε να κοιτάμε. Όχι μόνο αυτά που θα θέλαμε, just watch you γιατί μερικές φορές το ουράνιο τόξο είναι μπροστά στα μάτια μας. Απλά εμείς δεν ξέρουμε να το δούμε. Φοβάμαι πως ίσως χρειαστεί να κάνουμε την πρώτη μας κίνηση πιο γρήγορα από ό,τι υπολογίζαμε.